κάθε λίγο και λιγάκι, με σταθερότητα και συχνότητα που μας κάνει να προβληματιζόμαστε για το μέγεθος του προβλήματος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας κατακλείζουν με ειδήσεις για φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας, όπως τα ονομάζουν, για τη βία στα σχολεία, για τη βία εκτός σχολείου, για συμμορίες ανηλίκων, έτσι λένε, ανηλίκων, έχει και αυτό τη σημασία του. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Από το ξύλο που πέφτει σε διάφορα σχολεία της χώρας, σε ΕΠΑΛ, αλλά και ιδιωτικά σχολεία, για να τα λέμε όλα μάλιστα. Από τις υποθέσεις απόπειρα βιασμού, από τον εκφοβισμό σε συνομιλίκους από το δημοτικό κιόλας, το γνωστό bullying, όπως ονομάζεται. Αλλά και λίγο πιο πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του 2000, δεν ήταν που με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τις νεανικές μαζικές διαδηλώσεις δεν γράφανε εφημερίδες της εποχής για την παραβατική νεολαία? Το θέμα λοιπόν δεν είναι η είδηση, δεν είναι το γεγονός από μόνο του, αν και για αυτά θα μιλήσουμε. Το θέμα είναι η γενίκευση ή αλλιώς η προσπάθεια να μπει μια μεγάλη ταμπέλα στη νέα γενιά. Ας το θέσουμε πιο απλά. Μπορούν οι 10, άντε 20, άντε 30 ειδήσεις για νεανική παραβατικότητα στο σύνολο των χιλιάδων σχολείων, των εκατομμυρίων μαθητών και νέων, να οδηγήσουν γενικά και αόριστα στο συμπέρασμα ότι οι νέοι γενικά κάνουν bullying, ότι οι νέοι είναι παραβατικοί? Να λοιπόν μια παλιά ιστορία που φωτίζει το ζήτημα αυτό. Πριν από 60 χρόνια στην Αγγλία υπήρχαν δύο ομάδες νέων, οι mobs και οι rockers, έτσι τους λέγανε. Άκουγαν την ίδια ακριβώς μουσική, είχαν ίδιες συνήθειες, πηγαίναν στους ίδιους τόπους διασκέδασης κτλ. Συγκεντρώνονταν κύρια στις παραλίες της Βρετανίας το Σαββατοκύριακο. Η μοναδική τους διαφορά ήταν πως οι μεν προτιμούσαν να δίνονται με ρούχα από ύφασμα και οι άλλοι με δερμάτινα. Δεν έκαναν επεισόδια, δεν έπαιζαν ψήλο, απλά προκαλούσαν τους συντηρητικούς Βρετανούς της εποχής εκείνης. Κι όμως οι εφημερίδες της εποχής άρχισαν σιγά σιγά να γράφουν μάχες στην παραλία του Brighton ή για αίμα από τις συγκρούσεις των mobs και των rockers και ανάλογα δημοσιεύματα του ίδιου. Δημοσίευαν φωτογραφίες, επιλεγμένες έτσι που να δείχνουν τάχα βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αυτών των δύο διαφορετικών ομάδων. Σιγά σιγά και με την επιμονή συνέχεια των δημοσιευμάτων άρχισε να λειτουργεί αυτό που λέμε ένας αυτόματος μηχανισμός. Οι νέοι άρχισαν να βλέπουν τον εαυτό τους όπως τους έβλεπαν όλοι οι άλλοι. Όταν όλοι τους έβλεπαν να είναι βίαιοι και να συγκρούονται μεταξύ τους, αυτοί υιοθετούσαν αυτό που περίμεναν όλοι από αυτούς και πλέον προσπαθούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό. Ξεκίνησαν πλέον οι πραγματικές συγκρούσεις, όπου συναντιόταν μέλη των ουσιαστικά διαφορετικά τιμένων ομάδων. Δημιουργήθηκαν προηγούμενα και η βία μεταξύ τους κλιμακωνόταν. Τα δημοσιεύματα άλλαξαν τόνο, αλλά στην ίδια κατεύθυνση άρχισαν να γράφουν πως δεν υπάρχει κράτος, είναι λυψή η αστυνόμευση και άλλα του είδους. Στο χώρο πλέον των συγκρούσεων μπήκε και η αστυνομία. Το ιστορικό αυτό γεγονός έγινε μάθημα μάλιστα στα Βρετανικά πανεπιστήμια για το πώς μπορεί να κατασκευαστεί όχι απλά μια είδηση, αλλά και να στηθεί ένα πραγματικό τελικά γεγονός. Φανταστείτε αυτό λοιπόν, αν αυτό γινόταν πριν 50 χρόνια και 60, τι μπορεί να κατασκευαστεί σήμερα με τη δύναμη που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ γενικά, που δίνει ταχύτητα στην πληροφόρηση αλλά και στη διάδοση των fake news. Ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτό? Η γλίτσα είναι έτοιμη και περιμένει το κοπάδι να εμφανιστεί. Τι σημαίνει αυτό για ένα τμήμα της νεολαίας? Αφού κάτι γίνεται, αυτό σημαίνει πως μπορεί να γίνει, να επαναληφθεί και άρα και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Πώς να τους εξηγήσεις πως ποτέ δεν υπήρξε αυτό το γίνεται, αλλά κάποιοι τους πρόβουν για να γίνει? Με απλά λόγια, χρειάζονται μαύρα πρόβατα. Το εγκληματικό σύστημα της εκμετάλλευσης χρειάζεται ένα αντίπαλο δέος για να υπάρχει. Δέος φτιαγμένο και αναπτυγμένο από τα σπλάχνα του, έτσι που να είναι του χεριού του, του χειρισμού του. Χρειάζεται τα μαύρα πρόβατα για να δαχτυλοδείχνει σαν αιτίες όλων των δεινών που δημιουργεί η εκμετάλλευση, που όμως πρέπει πάντα να καμουφλάρεται και το βάρος να πέφτει στους άθρωστους, στους τεμπέληδες, που δεν προσπαθούν, δεν πετυχαίνουν και καταντούν έτσι εγκληματίες. Το κεφάλαιο και οι εκπρόσωποι του ξέρουν πολύ καλά τι κοινωνία έχουν διαμορφώσει και πόσο σκοπεύουν να τη χειροτερεύσουν στο μέλλον.
μέλλον. Γνωρίζει πως η φτώχεια, η ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και άρα διεκδικήσεις που αφισβητούν την εξουσία του. Συνεπώς, χρειάζονται όλο και μεγαλύτερους και σκληρότερους μηχανισμούς καταστολής για να αντιμετωπίσουν τη μελλοντική απειλή. Ένα από τα άλλα δίκτυα για την ανάπτυξη τέτοιων μηχανισμών είναι και η λεγόμενη νεανική παραβατικότητα, φανταστική ή πραγματική, όταν έχουν κατορθώσει να τη δημιουργήσουν. Φίλες και φίλοι, προφανώς και δεν κλείνουμε τα μάτια σε νέα φαινόμενα που προκύπτουν όμως. Υπάρχει ένταση της επιθετικότητας. Φυσικά και υπάρχει. Προβληματίζουν αρκετά γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, τα ζητήματα του bullying, νεανική παραβατικότητα κτλ. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί και να φουσκώνονται από ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να παίξουν το χαρτί της καταστολής, να συνδέσουν τέτοια φαινόμενα με καταλήψεις. Ενταγμένα όλα αυτά όμως και στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του εξτρεμισμού, όπως λέμε, του ριζοσπαστισμού της νεολαίας, που είναι και πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε πάρα πολλά σχολεία. Σε κάθε περίπτωση, τα φαινόμενα αυτά επιβεβαιώνονται και πράγματι έχουν βάση. Χωρίς να θέλουμε να κλείσουμε εδώ το θέμα, φαίνεται να είναι ένα συνδυασμός πολλών παράγοντων. Η πανδημία, η καραντίνα, ο ελλεισμός έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο επιθετικό δυναμικό ψυχικό, αδυναμία, δυσκολία επικοινωνίας, η οποία εντάχθηκε από την ενασχόληση και με τα smartphone, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν εντάσεις, άγχοι, αγωνίες μέσα στα λαϊκά σπίτια που δημιουργούν όρους επιθετικότητας στα παιδιά είτε ως μίμηση είτε ως διέξοδο. Το ίδιο το περιεχόμενο της αστικής ιδεολογικής παρέμβασης και στα πλαίσια του διαδικτύου ευνοεί την αναπαραγωγή αυτής της απειλής, της βίας, της επαρματοποίησης του ανθρώπου, του γυναικείου σώματος. Άλλωστε, με αφορμή την επιστολή παρέτησης ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού από ΕΠΑΛ, άνοιξε μια ολόκληρη συζήτηση, η οποία όμως δεν αφορά μόνο τα ΕΠΑΛ. Φυσικά, από όλη αυτή τη συζήτηση λείπει το βασικό. Πώς στηρίζει η κοινωνία τα παιδιά που αποκλείονται και αυτό τους θυμώνει ή τα κάνει ακόμα και πιο ευάλωτα σε διάφορες ομάδες ή και συμμορίες. Φίλες και φίλοι, όταν αναφερόμαστε στις κοινωνικές αιτίες ανάπτυξης της παραβατικότητας του bullying ή όταν έχουμε ερωτηματικά για την έκταση αυτού του φαινομένου, δεν σημαίνει ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν σημαίνει ότι δεν βλέπουμε το γεγονός ότι οι φασιστικές ομάδες βρίσκουν παιδιά ευάλωτα και τα στρατολογούν στις γραμμές τους. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το κουμπούε και οι κνές έδωσαν μάχη κυριολεκτικά για να απομονωθούν οι φασίστες, οι ναζιστές. Εδώ στη Θεσσαλονίκη καταλάβαμε καλά ότι αν μιλάμε για συμμορίες, για φασιστικές, ναζιστικές ομάδες, για να είμαστε και λίγο σοβαροί, δεν είναι συμμορίες ανηλίκων. Καθοδηγούνται από γνωστούς, ενήλικους φασίστες, ανθρώπους του υποκόσμου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη καταλάβαμε καλά ποιος και γιατί ανέχεται την εγκληματική δράση των φασιστικών ομάδων. Με τις συμμορίες νηπιαγωγείου στα μέλη των φασιστικών ομάδων. Με το γεγονός ότι παραμένουν ασύλληπτοι, μια σειρά, οι περισσότεροι από αυτούς. Με το γεγονός τελικά ότι η δικαιοσύνη τους και η αστυνομία τους επέδειξε αντανακλαστικά χελώνα στη δράση τους, ενώ όταν αγωνίζονται οι μαθητές, οι εισαγγελείς και η αστυνομία έχουν στο τσεπάκι τους το χαρτί του αυτόχρονου. Παρ' όλα αυτά, θα το πούμε και θα το ξαναπούμε. Τα ΕΠΑΛ, τα σχολεία γενικότερα, δεν είναι χώρος παραγωγής εγκληματιών. Είναι όμως χώρος αναπαραγωγής των ταξικών ανισοτήτων, όπως άλλωστε και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ρωτάμε εμείς, τι κρατικές υποδομές, δομές υποστήριξης υπάρχουν, ποιο είναι το εργασιακό μέλλον αυτών των παιδιών. Χρόνια τώρα, οι μαθητές στα ΕΠΑΛ, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί σε αυτά, ακούνε για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δουλειά σε άσχετο αντικείμενο, ανεργία, πετσεκωμένη μισή. Γι' αυτά δεν λένε τίποτα. Κουβέντα οι κυβερνώντες. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση στα σχολεία γενικά έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στην περίοδο του κορονοϊού, που άφησε επί της ουσίας κλειστά τα σχολεία για 2 χρόνια, ο εγκλεισμός των μαθητών, τα προβλήματα των οικογενειών, κυρίως των πιο χαμηλών οικονομικά στρωμάτων,
δημιούργησαν μια εκρηκτική κατάσταση. Τα γνωστικά κενά είναι τεράστια, οι επιπτώσεις σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο μεγάλες. Γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, πόσες και πόσες ειδικές επιτροπές έχουν φτιάξει οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία? Από το 2015, με το θάνατο του σπουδαστή στα Γιάννενα, η παλιότερη επιθυμούν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έστησε ολόκληρη επιτροπή με τη συμμετοχή και της ελληνικής αστυνομίας. Το 2019, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έφτιαξε διακομματική επιτροπή για τον μπούλινγκ στα σχολεία. Ξέρετε πόσες φορές έχει συνεδριάσει? Καμία. Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει, γιατί δεν θέλουν ουσιαστικά να το αντιμετωπίσουν. Και δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν γιατί γνωρίζουν πολύ καλά την αιτία. Η πολιτική τους είναι αυτή που συσσωρεύει τέτοια προβλήματα, τέτοιο θυμό, που η νεανική δυσαρέσκεια πρέπει να οδηγηθεί σε ασφαλή μονοπάτια για το σύστημα. Στενεύουν δηλαδή οι ορίζοντες των νέων. Όμως δεν είναι καθαρό ποιος στενεύει τους ορίζοντες, ποιος κλείνει τους δρόμους. Όμως η συνέστηση αυτής της κατάστασης, όσο δεν γίνεται και επίγνωση, συνείδηση, εκφράζεται και μέσα στην τάξη. Στο παιδαγωγικό κλίμα, για παράδειγμα, στο πόσες φορές σταματάει το μάθημα ο εκπαιδευτικός για να βάλει σε τάξη τα παιδιά. Κάνουν ολόκληρες μελέτες για να εντοπίσουν αυτό το φαινόμενο της πειθαρχίας, όπως λένε, μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη. Ακόμα και μελέτη για το αν είναι χαρούμενοι οι 15χρονοι μαθητές στο σχολείο εκπονούν. Το αίσθημα, μάλιστα, ότι ανήκουν σε μια σχολική κοινότητα έχει αδυνατήσει το 2015 σε σχέση με το 2003, όπως μας πληροφορεί η ΕΕ. Θα ρωτήσει λοιπόν κάποιος, με όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ, μήπως κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα? Μήπως δηλαδή απλά μας λέει ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι ένα κατασκεύασμα των καπιταλιστών και δεν έχει και πολύ αξία να το συζητάμε? Φυσικά και όχι. Επιμένουμε όμως να συζητάμε επιστημονικά. Ανοίγουμε τη συζήτηση με επιστήμονες, με εκπαιδευτικούς, με ανθρώπους καλοπροαίρετους που πραγματικά νοιάζονται για την κατάσταση των νέων, για το παρόν και το μέλλον τους. Θέτουμε δηλαδή στη συζήτηση ορισμένα ερωτήματα. Τι είναι παραβατικότητα? Τι σημαίνει νεανική παραβατικότητα? Τι είναι bullying? Τι είναι τελικά βία? Θέτουμε αυτά τα ερωτήματα για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από τα ψέματα, το πραγματικό γεγονός από το κατασκευασμένο. Τελικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο βασικό. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δόθηκε το διεθνές όνομα bullying το 1994. Συνειδητά χρησιμοποιούμε το όνομα, τη φράση «δόθηκε το όνομα», με την έννοια ότι θέτουμε ένα προβληματισμό αν η σχολική ζωή και πριν το 1994 δεν περιείχε και τέτοια φαινόμενα. Όπως και να είναι πάντως, το bullying μπήκε στη ζωή μας. Με έναν ορισμό, μάλλον προβληματικό. Το πρόβλημά του είναι ότι όχι μόνο δεν ξεχωρίζει τα είδη βίας που ασκούνται, αλλά δεν μπορεί και ιστορικά να απαντήσει στο ερώτημα πώς προέκυψε, αν προέκυψε η μετάλλαξη του πειράγματος, ο πετροπόλεμος, σε ενδοσχολική βία. Φυσικά κάποιος θα αντιτείνει ότι τα περιστατικά βίας, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται, τριπλασιάζονται στο σχολείο σε σχέση με άλλους χώρους. Όπως όμως πολύ σωστά επισημαίνεται, το πρόβλημα με ένα τέτοιο ορισμό είναι ότι δυσκολεύει προσπάθεια να εντοπιστούν τα κοινωνικά του αίτια και από την επιπλέον αδυναμία να τεθούν και ασφαλείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της φυσιολογικής βίας που υπάρχει, που εκδηλώνεται στη σχέση μεταξύ των παιδιών, των εφήβων και εκείνης για την οποία θα πρέπει κανείς να ανησυχεί. Σημειώνουμε μάλιστα ότι σε μια μελέτη σε 14 χώρες έδειξε, μεταξύ άλλων, ότι στις μικρές ηλικίες ο εκφοβισμός δεν διακρίνεται εύκολα από τις λοιπές, επιθετικές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές, γεγονός που μεταβάλλεται μόνο στα μεγαλύτερα παιδιά. Μόνο αυτά τα μεγαλύτερα παιδιά καταφέρουν να διαχωρίσουν τον εκφοβισμό από τον καυγά και μάλιστα να διακρίνουν επιμέρους μορφές όπως το σωματικό εκφοβισμό, τον λεκτικό, τον έμεσο εκφοβισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα του ορισμού, το πόσο γενικός είναι, που είναι τόση η γενικότητά σου, ώστε αντικειμενικά να τίθεται ζήτημα οριοθέτησης, για να γίνει και η πράξη ποινικά κολάσιμη. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα.
Δηλαδή, είναι τελικά αποκλειστικά ψυχικό φαινόμενο ή ακόμα απόρρια σχέσεων μεταξύ ομάδων που δεν σέβονται η μία τη διαφορετικότητα της άλλης. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου μας λέει χαρακτηριστικά. Η κυρίαρχη αντίληψη για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό περιορίζεται στις συμπεριφορές και τις τάσεις των ατόμων και της οικογένειας, ενοχοποιώντας ουσιαστικά τη λαϊκή οικογένεια. Γιατί αυτή είναι που, όπως διαφαίνεται στις περισσότερες προσεγγίσεις, αδυνατεί να διαχειριστεί το πρόβλημα. Την επιθετικότητα, τη ματέωση των στόχων, την ανασφάλεια, τον αυτοέλεγχο κτλ. Και να εξοπλίσει τα μέλη της με τις ενδεδειγμένες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν άλλη μια φορά το εξής. Τα παιδιά μέσα από την οικογένεια διαπαιδαγωγούνται. Η οικογένεια παρέχει στο παιδί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιών, προτύπων, έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο να τοποθετήσει απέναντι στον κόσμο, τον οποίο το παιδί μιμείται, αφομοιώνει και τελικά σφραγίζει κατά πολύ τη μεθέπειτα πορεία. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε λοιπόν την έννοια αυτή που σηματοδοτεί τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας, θα τονίζαμε την έννοια της τάσης απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, το πόσο έτοιμος είσαι αυθόρμητα να απαντήσεις σε ένα ερώτημα, σε μια ιδέα. Όπως είναι φανερό, η υποδομή για τη διαμόρφωση αυτών των στάσεων ενός παιδιού καθορίζεται από την οικογένεια. Γιατί μέσα σε αυτήν αναπτύσσεται και ο παιδικός ψυχισμός τα πρώτα χρόνια. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο με ευθύνη του κράτους να μην ενισχύεται η απόλυτη εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς, όποιοι και να είναι αυτοί. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να προφυλακτούμε από μια παρεξήγηση. Η αντιπαράσταση στην πραγματικότητα δεν είναι από τη μία κοινωνία και κράτος και από την άλλη οικογένεια. Ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας υφίσταται, υπάρχει στο έδαφος μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Δεν δρά ανεξάρτητα, αλλά πολλαπλασιαστικά στις κυρίαρχες αξίες, στις ιδέες. Υποτάσσεται τελικά στον ιδεολογικό, σε ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο της τάξης που έχει την εξουσία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν η οικογένεια δεν γνωρίζει, αν η οικογένεια δεν είναι επιμορφωμένη. Δεν είναι όλα ζήτημα θεραπείας και επιμορφώσεων. Ομιλίες ειδικών, πρακτικές αντιμετώπισης, επιμορφώσεις, ψυχολόγοι, ψυχίατροι που υποτίθεται θα κάνουν καλά τον άρρωστο, τον ανεπίδεκτο κοινωνικής μαθήσεως, δηλαδή αυτόν που εξωτερικεύει επί της ουσίας, καταστροφικά, τη βία που δέχεται από την καπιταλιστική κοινωνία. Αν δεχτούμε αυτή την αντίληψη, τότε τα πάντα έχουν να κάνουν με την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση. Φυσικά κάποιος θα πει, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να ενημερωθεί η οικογένεια, να μάθει πώς θα αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Φυσικά, πρακτικές αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων είναι απαραίτητες, όπως επίσης είναι αναγκαία και η παρουσία εξειδικευμένων επιστημών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κτλ. Όμως, φίλες και φίλοι, εδώ θέλει προσοχή. Η παρουσία τέτοιων επιστημών δεν είναι αναγκαία για να βρεθεί ο δίθεν άρρωστος μαθητής, ούτε για να μάθουν στους εφήβους να είναι φίλοι ή να σκέφτονται και να μιλούν σαν μικροί ψυχολόγοι. Γιατί κακά τα ψέματα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο να αντιμετωπίσουμε μόνο την προσπάθεια το φαινόμενο αυτό να γίνει ιατρικό φαινόμενο, αλλά και μια προσπάθεια ο αυθορμητισμός των νέων να μπει στα καλούπια του πολιτικά ορθού, που σε μια προοπτική δεν θα είναι κάποιο πειραχτήρι, αλλά μπούλι, νταΐς, θύμα κτλ. Η ενημέρωση λοιπόν είναι αναγκαία. Πρέπει να ενταχθεί όμως σε μια ευρύτερη συζήτηση για το ποιος γεννάει το πρόβλημα και όχι για να συσκοτιστεί το πρόβλημα. Γιατί η απάντηση δεν είναι γενικά και αόριστα να λέμε να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στα παιδιά μας. Λες, αν είχαμε δεν θα αφιερώνουμε. Να μιλάμε με τα παιδιά μας, να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά μας. Να συζητάμε γενικά με τον δάσκαλο, να υποστηρίζουμε τα όνειρα των παιδιών κτλ. Κτλ. Πρώτα απ' όλα το σχολείο, η οικογένεια είναι κοινωνική σχέση. Και αυτοί οι δύο κοινωνικοί θεσμοί κοινωνικοποιούν στο έδαφος ενός συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού, μιας κοινωνίας, με αντιθέσεις, με τα διέξοδά τους. Ρωτάμε μας, είναι ή δεν είναι αποτέλεσμα των ταξικών φραγών στη μόρφωση η χαμηλή αυτοεκτίμηση που, όπως λένε, σχετίζεται με τον πουλί. Ή ας το θέσουμε και πιο συγκεκριμένα. Όλα αυτά τα παιδιά που η ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία τα σπρώχνει στην πρώιμη κατάρτιση από την μαθητεία, τα 15 χρόνια, έχουν αποδεχτεί ότι δεν παίρνουν τα γράμματα.
Έχουν ή δεν έχουν εσωτερικές τέτοιο μίσος για την κοινωνία που τους θερεί όνειρα και δικαιώματα που τελικά μπορεί να προχωρήσει. Υπό προϋποθέσεις, όχι όλοι, σε αυτό που ονομάζεται σχολικός εκφοβισμός. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να μιλήσει για βία, πρέπει να κοιτάξει και πέρα και μάλιστα κυρίως πέρα από τους τέσσερις τείχους της οικογένειας. Γιατί βία είναι μέσα στο σχολείο του ένα παιδί να έχει πρόσβαση σε εξωσχολική στήριξη και το άλλο να μην έχει. Βία είναι το ένα παιδί να οργανώνει το χρόνο για να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο και το άλλο να έχει συμβιβαστεί με τους ταξικούς τείχους που ορθώνονται μπροστά του. Βία είναι να μην μπορείς να πας διακοπές και ο συμμαθητής σου να σου λέει πόσο ωραία πέρασε το καλοκαίρι κάθε Σεπτέμβρη. Βία είναι να ακούς τα μπράβο του δασκάλου και του καθηγητή και εσύ συνεχώς να είσαι το ξύλο του απελέκητο που πρέπει να τελειώνεις το σχολείο νωρίς-νωρίς για να μάθει καμιά τέχνη. Σε αυτό το έδαφος της ταξικής βίας γεννιέται και η αντισχολική κουλτούρα, όπως λένε κάποιοι πανεπιστημιακοί. Παιδιά δηλαδή που μετατρέπονται σε μάγκες που αναλαμβάνουν να ταράξουν την ηρεμία της σχολικής ζωής, της τάξης, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τους κοινωνικά και σχολικά συμμορφωμένους μαθητές, τους δασκάλους τους, θέτοντας ωστόσο τελικά και τον εαυτό τους εκτός πλαισίου. Πρόκειται ουσιαστικά για τους μελλοντικούς άνεργους, υποαπασχολούμενους ή και εργαζόμενους ακόμα, αλλά στις κατώτερες χειρονακτικές θέσεις της κοινωνίας που ζούμε, του καπιταλισμού. Πρόκειται για εκείνους τους νέους που απαξιώνοντας με τη σειρά τους το σχολείο και την κοινωνία που τους έχει ματαιώσει πολλαπλώς, καταδικάζουν ουσιαστικά τους εαυτούς τους στη διαιώνιση και αναπαραγωγή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Και έτσι να φαντάζει σε αυτούς ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να αποδράσουν από αυτό. Κάποιος μπορεί να θέσει ένα καλοπροαίρετο ερώτημα. Ωραία όλα αυτά που λέτε για τις κοινωνικές αιτίες, αλλά δεν είναι όλα τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας που χαρακτηρίζονται από βίαιη συμπεριφορά. Δεν είναι όλα θήτες, δεν μπαίνουν όλα σε συμμορίες. Πολύ σωστά. Έτσι, η επιθετική συμπεριφορά δεν έχει πάντα την ίδια σημασία, το ίδιο προσωπικό νόημα για εκείνον που την εκδηλώνει. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία τι σημαίνει για μένα επιθετική συμπεριφορά. Πρόκειται για μια υπερβολική αμυντική αντίδραση, για το αποτέλεσμα μιας έντονης συναισθηματικής φόρτισης ή μήπως αποτελεί έναν ιδιαίτερο σκοπό που αποκτά έναν ιδιαίτερο νόημα για την προσωπικότητά μου. Πρέπει να θέτουμε την παραπάνω ερώτηση, γιατί είναι σημαντικό κάθε φορά να διαχωρίζουμε με τι είδους επιθετική συμπεριφορά έχουμε να κάνουμε. Είναι άλλο ζήτημα η στιγμιαία επιθετική πράξη ή έκρηξη, που φυσικά και αυτή πρέπει να μας προβληματίσει ανάλογα με την έκτασή της και τι μορφή παίρνει, και είναι άλλο πράγμα η επιθετική συμπεριφορά που έχει πιο βαθύ και κυρίως μόνιμο χαρακτήρα. Μια επιθετική συμπεριφορά δηλαδή που θέλω να με χαρακτηρίσει, γεμίζει συνεχώς τα κενά μου. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως βασική ανάγκη του παιδιού και γενικότερα του ανθρώπου είναι αυτή της αναγνώρισης, να με αναγνωρίζει σαν αυτό που είμαι. Μια σειρά μελέτες έχουν δείξει πως αυτή η στέρηση αυτής της ανάγκης των παιδιών για αναγνώριση συνδέεται και με την ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς. Η αδυναμία λοιπόν υλοποίησης, ικανοποίησης αυτής της ανάγκης οδηγεί ορισμένους ανθρώπους και παιδιά στην επιθετικότητα. Το ίδιο και η ματέωση της ανάγκης για κοινωνία με τους ενήλικες μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της επιθετικότητας. Να λοιπόν ένα σημαντικό ζήτημα. Ποιος είναι αυτός που δεν αναγνωρίζει τον νέο άνθρωπο, ποιος του στερεί την αναγνώριση, αλλά και ένα άλλο ερώτημα. Σε ποια πρότυπα και αξίες πρέπει να προσαρμοστεί ο νέος άνθρωπος για να αναγνωριστεί. Μήπως βασικές ιδέες, αξίες της κυρίαρχης τάξης σήμερα δεν είναι ανταγωνισμός, ατομικισμός. Θέλει μεγάλη ανάλυση για να δούμε ότι στη βάση αυτής της τεράστιας βόχας, των σκανδάλων, του πλουτισμού, της κακοποίησης της παιδικής ηλικίας, της εκμετάλλευσης της ανθρώπινης ύπαρξης, βρίσκεται ο καπιταλισμός που σαπίζει. Σε αυτό το σύστημα νικητής, αλλά και περιβεβλημένος στο στεφάνι της κοινωνικής αναγνώρισης, είναι αυτός που πατάει περισσότερο επί τομάτων. Πιο αδίστακτα, πιο αποτελεσματικά. Να σας πω εδώ χαρακτηριστικά ότι δεν πάβει να προκαλεί εντύπωση ότι όλο και περισσότερα παιδιά, μάλιστα μικρών ηλικιών,
Δεν λένε όταν τις ερωτήσεις τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν. Δεν λένε αυτά τα κλασικά που ίσως ακούμε, γιατροί, αστροναύτες, δάσκαλοι, οδηγοί κτλ. Ή ό,τι άλλο θα μπορεί να περιμένει κανείς. Αλλά λένε ότι θέλουν να γίνουν πλούσιοι, θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι σημαίνουν κάτι τέτοια ως προς το σύστημα αξιών που κυριαρχεί. Σε αυτό το κοινωνικό σύστημα, η επιβίωση του εργάτη, της οικογένειάς του, ευρύτερα των φτωχών λαϊκών σωμάτων, αποτελεί κατά μέγα μέρος ατομική ευθύνη, ατομική υπόθεση. Είναι λογικό επόμενο σε συνθήκες ακραία δυσμενής για την εργατική λαϊκή οικογένεια, με κρίση, με ελαστική εργασία, με μισοδουλειά, με ανεργία, με χρεοκοπία για τον ιδιοκτήτη, τον αυτοαπασχολούμενο. Η υπόθεση της επιβίωσης να παίρνει χαρακτήρα τρόποτινά αγωνίσματος όλων εναντίον όλων. Ειδικά σε περιόδους κρίσης, συχνά μπορεί να υποχωρήσει η συλλογικότητα, η οργανωτικότητα, άρα και η διαλληλεγγύη στις αξίες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, να κερδίζει έδαφος δηλαδή επιθετικότητα προς τον διπλανό. Απαραίτητο στοιχείο μάλιστα της ανόδου του φασισμού, του ρατσισμού, ως ιδεολογιών καθώς και οργανώσεων που τις εκπροσωπούν. Σε τέτοιες συνθήκες, οπωσδήποτε ευδοκιμούν αντιδραστικά, κοινωνικά και εκλογικά ρεύματα, τα οποία παρασύρουν μεγαλύτερο πλήθος παιδιών, φτωχών λαϊκών οικογενειών. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για παιδιά οικογενειών που ξαφνικά αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι άσχημα, αλλά είναι απολύτως εξηγήσιμα τα φαινόμενα της απότομης ανόδου, της οργανωμένης μάλιστα βίας και στα σχολεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπου μεταξύ άλλων είχε και έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο οργανωμένης και μη φαινομένων ρατσιστικής, φασιστικής βίας στα σχολεία. Ας σκεφτούμε λοιπόν, με ή χωρίς κρίση ο καπιταλισμός τι μαθαίνει στα παιδιά. Σχεδόν από την βρεφική, ακόμα ηλικία, μαθαίνει ότι για να πετύχει πρέπει να ανταγωνίζεται. Η έννοια της επιτυχίας είναι ταυτισμένη με όλα αυτά που γίνονται αποδεκτά και ποτίζουν τα κλαδιά του συστήματος της εκμετάλλευσης. Αξίες, όπως οι καλοί βαθμοί, τα πολλά πτυχία, οι καλές αθλητικές επιδόσεις, που κατά περίπτωση οδηγούν σε κάποιο είδους επιτυχία, αποξενώνονται από το περιεχόμενό τους και μετατρέπονται σε σκοπούς. Το γεγονός πως αξία έχει το ωραίο ταξίδι, δηλαδή η μόρφωση, η υγιής κοινωνικοποίηση που αναβαθμίζει την προσωπικότητα, θεωρείται στο σύγχρονο κόσμο το λιγότερο σαν ανευθυνότητα, αφού θεωρείται πως παρεκκλίνει, σε βγάζει από τον δρόμο της επιτυχίας. Επιτυχία που είναι ταυτισμένη με τη μελλοντική μετατροπή του νέου σε εκμεταλλευτή ή σε άνθρωπο που υπηρετεί από τέτοια θέση και με τέτοιο τρόπο τους εκμεταλλευτές, ώστε να βρίσκεται πάντα κοντά στην πιθανότητα να γίνει ένας από αυτούς. Ανεξάρτητα αν δίνεται αυτός ο σκοπός, με διαφορετικές λέξεις, όμορφα ντυμένες, όπως επιχειρηματικότητα, που όμως δεν μπορούν να κρύψουν τον έτσι αλλιώς μελλοντικό, νόμιμο εγκληματία. Σε αντίθετη περίπτωση, μιλούν για αποτυχία. Με όλες τις συνέπειες στην ψυχοσύνθεση, που σημαίνει όρος, και στους κοινωνικούς ρόλους που του προετοιμάζουν, ως και το σπρώξιμο στο άλλο πλέον είδος έγκλημα. Εκείνο που το δημιουργούν, μεν, αλλά το καταδικάζουν, δε. Εκεί είναι που στο όνομα του καλού βαθμού δεν έχει σημασία τι διδασκόμαστε, ούτε αν αντιγράφουμε για να το κερδίσουμε. Έτσι κι αλλιώς η καπιταλιστική κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο τον τύπο του εξυπνάκια παρά του πραγματικού μορφωμένου. Εκείνο που μπορεί να επιβιώνει σαν νόμιμος εγκληματίας. Εκείνη που στο όνομα της καλής αθλητικής επίδοσης, που θα δώσει μόρια για την εισαγωγή στις ανώτατες σχολές για παράδειγμα και στη συνέχεια μόρια για την εξασφάλιση μια θέση στη δουλειά, στο δημόσιο, το παιχνίδι μετατρέπεται σε άσκηση αλόγων του τσίρκου, που μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα μόνο για να κάνουν τα νούμερά τους σωστά. Εκείνη που δεν πειράζει αν γίνει και κάποια χρήση αναβολικών που θα εξασφαλίσει αλλά και θα προγραμματίσει ακριβώς την περίοδο της επιτυχίας. Εκείνοι που και πολλοί γονείς ακόμα, όχι μόνο κάνουν τα στραβά μάτια στη χρήση αναβολικών, αλλά προτρέπουν τα παιδιά τους μη τυχόν και χαθεί ο προγραμματισμός. Εκείνοι που το ταπεινωτικό τους φέρει στο στρατό αναδεικνύεται σε έξυπνη κίνηση για να αφήσει στους ανόητους την πραγματική θητεία. Φυσικά θα ακολουθήσει η επόμενη ταπεινωτική διαδικασία για την εξέβρεση δουλειάς και ταυτόχρονη αφομοίωση στην υποταγή που απαιτεί το σύστημα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,
Όλα τα παραπάνω δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχετα από το κάλεσμα της κοινές θέσης του 13ου συνεδρίου της για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη. Γιατί η μεγάλη αλήθεια ότι η νέα γενιά ζει στη χειρότερη εποχή, η αλήθεια που έχει γίνει βίωμα μπορεί να κατανοηθεί σωστά. Να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα στο να αφήσουμε πίσω μας τις ξεθοριασμένες αξίες του συστήματος. Να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα ώστε η δυσαρέσκεια, το δεν πάει άλλο, η ρευστότητα στη σκέψη να συναντηθεί με την επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ, με τις θέσεις της ΝΕΕ. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η αγωνία να γίνει κάτι σήμερα. Και όχι μόνο το ξέρουμε καλά, αλλά και συμφωνούμε και το κάνουμε πράξη. Αλήθεια όμως, πότε έγινε πραγματικότητα αυτό το κάτι να γίνει σήμερα? Ξέρουμε πολύ καλά και τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και την επιθετικότητα του συστήματος. Όμως για να έχουμε καλό ερώτημα, ήταν ποτέ προαπαιτούμενο για την πρωτοπόρα δράση η προσωπική κυριαρχία? Όχι και πάλι όχι. Η καθημερινή στάση του καθενός μας, βολιασμένη με τα ιδανικά μας, του σοσιαλισμού, τις αξίες, τις πάλης, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, μπορεί να συνοδεύεται με πρακτικά μέτρα στήριξης, αλληλεγγύης, ώστε να βρίσκει δύναμη και κουράγιο να ξεπερνά όλες τις δυσκολίες, μικρές και μεγάλες. Η καθημερινή μας δράση θέτει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων αλλά και των δημιουργικών μας πρωτοβουλειών ένα σχολείο που θα προωθεί την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη. Στη θέση της καλλιέργειας κλίματος διεκδικής απειλής μαθητών από μαθητές, να μπαίνει το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για ένα». Μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Η συζήτηση για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και για τη στήριξη και αλληλεγγύη προς τους μαθητές και τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, οικονομικό, υγείας κλπ., χρειάζεται να γίνει πρώτα την κύρια υπόθεση των συλλόγων, των σωματείων, των γονιών και φυσικά των ίδιων των μαθητών, των φοιτητών, σπουδαστών, μέσα από τα μαθητικά τους συμβούλια, μέσα από τους συλλόγους τους. Έτσι μπορεί να αντιμετωπίζεται ο σχολικός εκφοβισμός, αλλά και ο εκφοβισμός προς τα παιδιά και τις λαϊκές οικογένειες που γίνεται με πρόσχημα την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού. Από όλους αυτούς που γεννούν και αναπαράγουν τα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε σε πολιτιστικούς, αθλητικούς φορείς και τους καλούμε μαζί, ο καθένας με το δικό του μερίδιο ευθύνης, να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα που θα έχει στο νου του το παιδί. Να διεκδικήσουμε και να μπούμε στα σχολεία. Να μην αφήσουμε τα παιδιά του λαού να μολύνονται από διάφορους νόμιμους επιχειρηματικούς κύκλους που σλατσάρουν στα σχολεία, αλλά και στην άλλη όψη του νομίσματος. Τους στρατούς που φτιάχνουν οι ίδιοι για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους και να αλληλοσκοτώνεται η νεολαία. Σήμερα, για να σωθούν τα παιδιά, οι νέοι, το ΚΚΕ προτείνει και παλεύει για άμεσα μέτρα προστασίας απέναντι στην κακοποίηση, απέναντι στη φτώχεια. Για μέτρα πρόληψης στο σχολείο, στους αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς για στήριξη της οικογένειας. Ανοίγουμε τη συζήτηση, διεκδικούμε όλα αυτά που έχασαν οι νέοι, τα παιδιά μέσα στην πανδημία, αλλά ποτέ δεν καλύφθηκαν. Και αυτά δεν είναι απλά τα μαθήματα, αλλά μιλάμε για την ίδια την ψυχοσύνθεση του παιδιού και του νέου, που μετά από καραντίνα έχει ανάγκη να βρει συμμαθητές, μαθητές, φίλους, συναθλητές, έχει ανάγκη να προπονηθεί στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, να βρεθεί ξανά σε μια αίθουσα χορού, σε οδείο. Είναι αναγκαίες δηλαδή και οι δραστηριότητες εκείνες που θα καλύψουν την ψυχική, συναισθηματική ανάπτυξη των ανθρώπων, των νέων, των παιδιών και είναι σημαντικό να παρέχονται δωρεάν, αλλά δυστυχώς δεν δίνονται. Άρα μπορεί να ανοίξει η συζήτηση και η διεκδίκηση ελεύθερων χώρων που σήμερα είτε μένουν να αξιοποιηθεί λόγω των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, είτε αποτελούν φιλέτα για την κερδοσκοπική αξιοποίησή τους από το μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, φίλες και φίλοι, μήπως δεν ήταν η ΚΝΕ που στα σημερινά σκοτάδια κράτησε τη σπίθα αναμένη, με τη σύγκρουση με τις φασιστικές ομάδες, με το τείχος που υψώθηκε από συλλόγους και μαζικούς φορείς ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην κακοποίηση και την πολύμορφη βία κατά των γυναικών, με τις πρωτοβουλίες για τα θέματα της καταστολής, τη βία δυνάμεων που έχουν φανερούς και αθέατους δεσμούς με το σύστημα. Όταν η δολοφονία του νεαρού Άκη Καμπανού εδώ στη Θεσσαλονίκη τάραξε τα νερά σχετικά με την οπαδική βία και γενικά τα νήματα που συνδέουν με εγκληματικές πράξεις, με
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν ήταν εκνέ, δηλαδή και μπροστά, για να πει η νεολαία ως εδώ. Ναι, φίλες και φίλοι, αυτοί είμαστε, αυτή είναι η ΚΝΕ, αυτό είναι το ΚΚΕ. Και με τη δράση μας, με τις ιδέες μας, στέλνουμε μήνυμα στις νέες και στους νέους. Για να αντέξεις στη σημερινή σκληρή κοινωνία, πρέπει να είσαι και ευαίσθητος και σκληρά διεκδικητικός. Να συμποντάς τον πόνο του άλλου που τον βλέπεις σαν πίσω και όχι σαν καημένο, να κοντοστέλνεσαι και να ερμηνεύεις, να προσπαθείς να πεις στη θέση του άλλου, διεκδικώντας το δίκιο σου, όχι μόνο το δικό σου, αλλά όλο. Το μήνυμά μας είναι ότι το προσωπικό συνέστημα εξυψώνεται παλεύοντας για τη ζωή όλων και όχι μειώνοντας και εξευτελίζοντας τους άλλους. Ότι πραγματικά μάκας είναι αυτός που μάχεται υπέρ όλων των αδυνάτων και όχι αυτός που χτυπά τον αδύναμο. Και ναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο λαός μας και οι νέοι, όταν διεκδικούν το δίκιο τους, μπορεί να επιλέγουν και μορφές πάλης που μπορεί να μην αρέσουν στην αστική νομιμότητα, τι να κάνουμε. Πώς μπορεί ο συνειδητοποιημένος θυμός να μην έχει βία μορφή, όμως τη σχέση έχει ο βιασμός, η χρήση ναρκωτικών με την κατάληψη, με την απεργία, με το κλείσιμο του δρόμου. Καμία. Τα πρώτα είναι δικά τους παιδιά, τα δεύτερα είναι τα όπλα μας για να κατακτήσουμε τους ουρανούς, τη ζωή που μας αξίζει. Και ναι, η ίδια ιστορική πείρα δείχνει ότι οι ιδέες των κομμουνιστών μπορούν κυριολεκτικά να κερδίσουν και αυτά, τα θυμωμένα παιδιά, που σήμερα το μίσος τους για αυτή την κοινωνία το στρέφουν ουσιαστικά στον εαυτό τους. Άλλωστε, γιατί να λέμε βία τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν. Μπορεί να σωθεί ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των νέων που απικούνια έχουν νιώσει στο πεθύ τους τη βία του συστήματος. Μπορεί να σωθεί αν συναντηθεί με τις ιδέες του ταξικού θυμού και της ταξικής κοινωνικής δημιουργίας ενός νέου κόσμου. Ενός κόσμου όπου κανένας πια δεν θα πεινά, κανένας άλλον δεν θα φοβάται, κανείς κανέναν δεν θα υποβαθμίζει, κανείς ελπίδα δεν θα κλέβει κανενός, όπως μας έλεγε και ο Ναζίμ Χικμέτ. Γιατί είμαστε κομμουνιστές και μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα μεγάλα γιατί και τα πώς του λαού και της νεολαίας. Ευχαριστώ πολύ.